Καλημερίζω την ψυχολόγο από το χαμόγελο του παιδιού, την κυρία Φωτεινή Παπαδάτου. Ενδεχόμενα να κάνω και λάθος. Τι κάνετε, κυρία Παπαδάτου? Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν κάνατε καθόλου λάθος, κυρία Γουαντουλγεράκη. Είναι στις 6 Μαρτίου. Α, είναι στις 6 Μαρτίου. Mm-hmm. Γιατί και εσείς από τη δική σας την πλευρά πάτε με μια πανελλαδική εκστρατεία για το φαινόμενο αυτό, προσπαθώντας για άλλη μια φορά να ενημερώσετε, να ευαισθητοποιήσετε, να πείτε σε όλους μας πράγματα μέσα από το σπίτι, έξω από το σπίτι, μέσα στο σχολείο, έξω από το σχολείο. Έτσι το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Θα ξεκινήσει λοιπόν μια εκστρατεία κατά του σχολικού εκφοβισμού που θα διαρκέσει ένα χρόνο. Οπότε θα ξεκινήσει φέτος, αλλά θα υπάρχουν δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και με προβολή βέβαια προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε ολόκληρη τη χώρα ακόμα παραπάνω για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού. Έχετε στοιχεία που δείχνουν, γιατί εσείς το σημειώνετε, αλλά τι είναι αυτό που δείχνει την φράση ανησυχητικές διαστάσεις ή το φαινόμενο λαμβάνει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις στη χώρα μας? Νομίζω ότι όλοι μας και όλες μας από διάφορους, από το ρόλο που έχουμε έτσι ως επαγγελματίες, στα διάφορα πόστα που έχουμε, γινόμαστε αποδέκτες όλο ένα και αυξανόμενων περιστατικών και μεγαλύτερης έντασης γενικά βίας μέσα στην κοινωνία. Οπότε αντίστοιχα και το χαμόγελο του παιδιού την περασμένη χρονιά δεχόταν περίπου 2 κλήσεις μέσα στη μέρα που αφορούσαν θέματα σχολικού εκφοβισμού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, και βέβαια μέσα από την καθημερινή επαφή που έχουμε με τα σχολεία οι ψυχολόγοι του οργανισμού, υλοποιώντας διαδραστικές παρεμβάσεις με τα παιδιά και προσπαθώντας να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα, οπότε και κατά την επαφή μας με τους εκπαιδευτικούς και με τους μαθητές και τις μαθήτριες γινόμαστε αποδέκτες τέτοιων μηνυμάτων. 2 κλήσεις την ημέρα πανελλαδικά εννοείται στο διάστημα που λειτουργούσαν τα σχολεία, ναι? Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όλη τη χρονιά. Και τα σχολεία, βέβαια, γιατί ο σχολικός εκφοβισμός δεν αφορά μόνο το φυσικό χώρο του σχολείου, επεκτείνεται και στο μη φυσικό χώρο του διαδικτύου. Οπότε και εκεί, αλλά και πολλά πράγματα, δηλαδή συμβαίνουν μέσα στο σχολείο, μπορεί να μεταφερθούν στο διαδίκτυο, από το διαδίκτυο ξανά πάλι στο χώρο του σχολείου, γιατί ουσιαστικά είναι μεταξύ των συμμαθητών και συμμαθητριών τα περιστατικά που εκτυλίσσονται. Είναι όντως πολύ ενισχυτικό, 2 κλήσεις την ημέρα. Μιλάμε για σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Βέβαια ξέρουμε ότι τα περιστατικά είναι μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, στην πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου. Παρ' όλα αυτά σε όλες τις ηλικίες μπορεί να υπάρξουν τέτοια περιστατικά. Προσπαθούμε πάντα να διερευνήσουμε βέβαια αν αφορούν αποκλειστικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού ή αν είναι γενικευμένης βίας μέσα στο σχολείο, γιατί μπορεί να είναι παραβατικές συμπεριφορές. Έχουμε ακούσει έτσι για μέλη που δημιουργούν σαν μια ομάδα συμμορίας, για παράδειγμα. Μπορεί να αφορούν δηλαδή και μια γενικευμένη επιθετικότητα. Αλλά προσπαθούμε να το διερευνήσουμε και μάλιστα θα υπάρχει, κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας θα υπάρχουν και δεδομένα από τη Focus Bar σχετικά με τον εκφοβισμό. Νομίζω πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν αυτά τα αποτελέσματα, οπότε θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα. Πέρα από αυτή την αποτύπωση που κάνει το χαμόγελο του παιδιού. Μου είναι ωστόσο πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το αντιληφθώ, δεν ξέρω γιατί, και να το καταλάβω ή να το εξηγήσω μέσα μου, ότι παιδιά της 6ης Δημοτικού, όπως αναφέρατε, όπως επίσης στις 2 πρώτες τάξεις του γυμνασίου, πρώτη δευτέρα τάξη, ότι τα παιδιά αυτά πολύ περισσότερο εμπλέκονται σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, δηλαδή γιατί αυτές συγκεκριμένα οι ηλικίες απασχολούν πολύ περισσότερο? Είναι ηλικίες, επειδή το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, πάντα εκτελήσεται μπροστά στην ομάδα, στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Δεν είναι μία μορφή βίας η οποία θα γίνει πίσω από κλειστές πόρτες. Είναι ουσιαστικά ένα κατά κάποιο τρόπο παιχνίδι δύναμης, οπότε το να μπορέσει ένα παιδί να
αποκτήσει τη δύναμη μέσα στην ομάδα, να του δοθεί ίσως η ταμπέλα του ΝΤΑΗ για παράδειγμα, ή ενός ατόμου που έχει την εξουσία στους υπόλοιπους. Οπότε αυτό γίνεται μεταξύ αυτών των μελών και νομίζω ότι σε αυτές τις ηλικίες είναι που οι σχέσεις αρχίζουν και αποκτούν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών, η αποδοχή από την ομάδα. Ποιος ίσως θα έχει αυτή την εξουσία ή ποιος θα είναι λίγο πιο αδύναμος. Πάντως, ο εκφοβισμός αφορά αυτή την ανισορροπία δύναμης μέσα σε μια ομάδα. Κυρία Παπαδάτου, να ρωτήσω κάτι. Πέρυσι, κάποια στιγμή αντιλήφθηκα ότι μιλούσαν από το Υπουργείο για κάποιες προσπάθειες που γινόντουσαν να μπουν οι ίδιοι μαθητές μέσα σε αυτό το πλαίσιο αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας με τη διοργάνωση κάποιων ομάδων, επιτροπών μέσα από τα σχολεία, οι οποίοι θα έφερναν, ας πούμε, την ηρεμία ή το λεγόμενο, γιατί είναι της μόδας και θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, το λεγόμενο σασμό μεταξύ αντίπαλων ενδεχόμενα ομάδων κλπ. Ή παιδιών. Είναι κάτι που όντως περπάτησε, βρέθηκε σε πραγματική εξέλιξη, έστω και πιλωτικά? Εσείς που μπαίνετε στα σχολεία το γνωρίζετε αυτό. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι ενήμερη για κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω δηλαδή αν ήταν μια πρόταση ή κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί. Από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα σχολεία της Κρήτης, δεν έχει εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής. Οπότε κάποιοι εκπαιδευτικοί έχουν ένα επευξημένο ρόλο, ίσως για την πρόληψη και τη ρύθμιση τέτοιων περιστατικών, και είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους για να υποστηρίξουμε το έργο τους. Αλλά στο να αναλάβουν τα ίδια τα παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν έχει πέσει. Ήταν εκτός Κρήτης όντως αυτό, σε κάποια σχολεία, δεν ήταν μπορεί σε σχολείο της Κρήτης. Πειραματικά. Ναι, αλλά είπα μήπως υπήρχε, γιατί το ενδιαφέρον θα ήταν να υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα. Πιο σημαντικός ο ρόλος του σχολείου ή ο ρόλος της οικογένειας για την αντιμετώπιση του φαινομένου? Πιο σημαντικός ο ρόλος της συμμαχίας σχολείου και οικογένειας, να μπορούν αυτοί οι δύο τόσο σημαντικοί πυλώνες στη ζωή ενός παιδιού να είναι όσο το δυνατόν σύμφωνοι και να ενώνουν τις δυνάμεις τους προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, ειδικά μετά την πανδημία που απομακρυνθήκαμε και από τα σχολεία και οι οικογένειες, δηλαδή γίνονται όλα ακόμα με αρκετά περιοριστικά μέτρα η επαφή οικογένειας και σχολείου. Οπότε το μεγάλο στοίχημα θεωρώ τώρα είναι πώς θα ενισχυθεί ξανά αυτή η σχέση για να έχουμε αποτελεσματικότερα μέτρα για τα παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο το σχολείο να μπορέσει να στηρίξει ένα παιδί το οποίο γυρνάει πίσω σε μια διαλυμένη οικογένεια ή μια οικογένεια πολύ δυσκολεμένη, και είναι πολύ δύσκολο αντίστοιχα και μια οικογένεια να έχει απέναντί της ένα σχολείο απορριθμισμένο. Οπότε το να προσφέρουμε τη στήριξή μας ο ένας στον άλλον για να μπορούν αυτές οι δύο πλευρές να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα και μαζί, ενωμένοι, να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα παιδιά που τόσο πολύ μας έχουν ανάγκη μετά από όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουν περάσει και δυσκολίες που διαφαίνονται και τώρα στον ορίζοντα από αυτά που σχολιάζεται και νωρίτερα. Κρατάω τις κουβέντες αυτές περί της συμμαχίας σχολείου-οικογένειας για να μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί δεν είναι θέμα η τιμωρία που πολλές φορές ακούμε μέσα από την οικογένεια μεμονωμένα, φέρνει ενδεχόμενα το αντίθετο αποτέλεσμα. Έτσι όπως μπορεί να το αντιλαμβάνομαι εγώ που δεν ξέρω να το διαχειριστώ, σε αντίθεση με αυτό που αντιλαμβάνεστε εσείς από τη δική σας την πλευρά. Οπότε κρατάω αυτά τα δεδομένα και νομίζω ότι θα τα ξαναπώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδάτου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στο χαμόγελο του παιδιού.